Πάμε να κλείσουμε το μέρος με τον υποστράτηγο, ένα αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, τον κύριο Παπαπροδρόμου. Μας έχει συμβουλεύσει πάρα πολλές φορές. Στρατηγέ, είναι δεκάδες τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε σε εβδομαδιαία βάση από γονείς, από πολίτες, κριτικούς και από άλλες περιοχές Ελλάδας αναφορικά με τους κινδύνους του διαδικτύου και την χρήση του διαδικτύου και την περιήγηση στο διαδίκτυο από μικρά παιδιά. Έχει προχωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα και μέσα από μια ενημέρωση η ελληνική αστυνομία. Ήσασταν επικεφαλής και της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, να ενημερώσει τον κόσμο. Θέλουμε για ακόμα μία φορά, χτυπά καμπανάκι κινδύνου, πώς θα προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Τι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να πράξουμε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σε όσους μας βλέπουν και μας ακούν αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα ότι η ενασχόληση των παιδιών με τα θέματα του διαδικτύου και γενικότερα η διαδικτυακή τους παρουσία αποτελεί μείζωνα προτεραιότητα, μάλιστα η απόλυτη προτεραιότητα θα έλεγα, και αυτό το διαπιστώνουμε τόσο από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με τα μηνύματα που έχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, και δεν περιορίζεται μόνο αυτό, αλλά και παρουσία στα σχολεία και σε ομιλίες και γενικότερα οτιδήποτε χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Εκείνο που θα έλεγα καταρχήν, κύριε Παναγιωτόπουλε, λέγοντας για τα παιδιά σήμερα στο διαδίκτυο, το σημαντικότερο που πρέπει να είναι μέλημα των γονέων αλλά και των δασκάλων κατά δεύτερο λόγο ή και κατά πρώτο λόγο κατά περίπτωση, είναι η απόκτηση των ψηφιακών δεξιοτήτων εκείνων που θα είναι απαραίτητα να μπορούν να ενταχθούν στο νέο περιβάλλον που συμβαίνει να γεννιούνται μέσα στις τεχνολογίες, μέσα στην ανάπτυξη των τεχνολογιών. Δηλαδή το ότι αναπτύσσονται οι τεχνολογίες απαιτεί και μια προσπάθεια από την πλευρά γονέων και εκπαιδευτικών να είμαστε δίπλα στα παιδιά. Θεωρώ δηλαδή αυτό είναι το πρώτο μέλημα που πρέπει να γίνει. Και σαν στόχο θα πρέπει να έχουν πρώτα απ' όλα την ανάπτυξη και τη δημιουργία της κριτικής σκέψης. Μάλιστα. Σίγουρα είναι κάτι δύσκολο. Δεν ξέρω, έχουμε κάνει άλματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Έχει βρεθεί στο προσκήνιο αυτή η συζήτηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων από τη μία, προστασίας των παιδιών από την άλλη. Πόσο μας βοηθάει το γεγονός ότι παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού, δευτέρας τρίτης δημοτικού πιάνουν στα χέρια τους τάμπλετς, κινητά τηλέφωνα? Εκείνο που πρέπει να πούμε, κύριε Παναγιώτοπουλε, και να θυμίσουμε ότι εχθές ήταν και η Ευρωπαϊκή ημέρα από το Συμβούλιο της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από τα θέματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης των ανηλίκων, κάτι που πρέπει όλες οι κοινωνίες να το δώσουν προτεραιότητα και το δίνουν προτεραιότητα. Θα έλεγα ότι τα θέματα που εγείρονται εντάσσονται περίπου σε 5 περίπου ενότητες. Το πρώτο έχει σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το άλλο έχει σχέση με τα διαδικτυακά παιχνίδια σε ό,τι αφορά τα παιδιά. Η άλλη ενότητα, θα έλεγα, είναι το ευαίσθητο θέμα της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η άλλη ενότητα έχει σχέση με τα τάμπλετ και τα κινητά τηλέφωνα που βρίσκονται στο περιβάλλον των παιδιών, αν και τυπικά στα σχολεία δεν υπάρχουν κινητά, θα έλεγα, κινητές συσκευές, όμως στην πραγματικότητα είναι άλλη και διαφορετική και το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Και το άλλο, θα έλεγα, είναι ο χρόνος που καταναλώνουμε στην οθόνη, ο χρόνος που καταναλώνει το παιδί στην οθόνη. Αυτό, κατά την άποψή μου, απαιτεί πρώτα απ' όλα εμείς οι μεγαλύτεροι να κατανοήσουμε τα παιδιά μας και το περιβάλλον τους. Είναι βασικό να έχουμε το στοιχείο της υπομονής που είπατε προηγουμένως, να συζητούμε με τα παιδιά μας αυτά από τα οποία τα απασχολούν και να αναπτύσσουμε κατά περίπτωση, θα έλεγα, στρατηγικές και πολιτικές το πώς θα χειριστούμε διάφορες καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν. Με κύριο στοιχείο και έμφαση το στοιχείο του αλληλοσεβασμού. Αυτό απαιτεί και εμείς οι ίδιοι γονείς και οι μεγαλύτεροι να είμαστε ένα θετικό παράδειγμα για τα παιδιά μας. Θεωρώ ότι ό,τι και να λέμε δεν πιάνει τόπο αν εμείς οι ίδιοι κάνουμε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που λέμε. Άρα είναι θέμα συνέπειας κατά την άποψή μου, κάτι το οποίο τα παιδιά το αντιλαμβάνονται. Μάλιστα. Το μήνυμά σας έτσι συμπερασματικά, περιληπτικά, να κλείσουμε με ένα μήνυμα προς τους γονείς που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, κάτι πρακτικό, να το ξεκινήσουμε από σήμερα, να το καταλάβει ο κόσμος. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να αποτελεί καθημερινό μας μέλημα η ενασχόληση με τα παιδιά μας, να συζητούμε με τα παιδιά μας, να μην τα αφήνουμε να απομονώνονται στον ψηφιακό αυτό περιβάλλον, να ενθαρρύνουμε δραστηριότητες και εκτός της online πραγματικότητας, θα έλεγα
να αποτελούν μια όαση σε αυτή τη δέσμευση μπροστά στις οθόνες, με ενασχόληση σε αθλητικές δραστηριότητες, θέματα πολιτισμού κλπ. Θεωρώ κάτι πρακτικό και οπωσδήποτε να είμαστε υποστηρικτές της θετικής χρήσης του διαδικτύου, δηλαδή του θετικού ψηφιακού αποτυπώματος πρέπει να αφήσουμε. Και όπως προηγουμένως είχατε δείξει τον Αβραάμ Λίνκολν που είπε και μια φράση πολύ σημαντική, σωστά, την οποία τη συνδέω, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να προβλέψουμε, μάλλον ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψουμε το μέλλον είναι να το δημιουργήσουμε. Στην περίπτωση των παιδιών μας είναι καλό να το συνδημιουργήσουμε, δηλαδή να καθίσουμε, να ασχοληθούμε και να είμαστε δίπλα τους. Ότι έχουν ανά πάσα στιγμή κάποιον δίπλα τους. Και αυτό είμαστε εμείς οι γονείς και οι δάσκαλοι φυσικά. Απαιτείται δηλαδή μια συνεργασία. Μάλιστα. Στρατηγέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.